Όπως θυμάστε, αναλύσαμε πρώτα τα δεδομένα της έξυπνης παιδείας, η οποία, για όσους δεν είχαν παρακολουθήσει, βασίζεται σε μια ιδέα σχετικά απλή. Είναι ότι στην εξέλιξή μας χρησιμοποιούμε τις ικανότητες του εγκεφάλου μας και πολύ συχνά δεν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε αυτές τις ικανότητες και υπολειτουργούμε. Και σας δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα αυτοκίνητο που έχει πολλές ταχύτητες και εσείς δεν ξέρετε ότι έχει πολλές ταχύτητες και νομίζετε ότι έχει μόνο μία. Άμα έχει μόνο μία, είναι πολύ απλό, θα κάνετε την εκκίνηση, θα λειτουργεί ως αμάξι, αλλά μετά τι θα κάνετε? Στην πραγματικότητα θα προκαλέσετε μεγάλη φθορά στο αμάξι, διότι είναι φτιαγμένο για να έχει 4, 5, 6 ταχύτητες, ανάλογα με το τι είναι και με τις ικανότητες που έχει και σε άλλο τομέα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι όταν δεν αξιοποιούμε τις ικανότητες του μυαλού μας για να λύσουμε προβλήματα, δεν είναι μόνο ότι είμαστε λιγότερο αποδοτικοί όπως περιμένουν σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι, στην πραγματικότητα προκαλούμε φθορές μεγαλύτερες. Ένα πρόβλημα που είχαμε αντιμετωπίσει στην εκπαίδευση παλαιότερα είναι ότι θεωρούσαν ότι αυτοί που γράφουν με το αριστερό χέρι δεν είναι καλό, τους ανάγκαζαν να γράφουν με το δεξί για να είναι σαν τους άλλους, αλλά όπως βλέπετε είναι καθαρά μια κοινωνική προσέγγιση. Και τελικά τι είδαμε στις αναλύσεις, αν θέλετε, των εγκεφάλων, ότι υπήρχαν προβλήματα, από μικρό προβλήματα έως προβλήματα σοβαρά, που προήλθαν από το γεγονός ότι προκαλούσαμε μια συστηματική φθορά στον εγκέφαλο όσο αφορά τις προτιμήσεις του. Εδώ έχει σημασία να δούμε ότι ο εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από μια έννοια η οποία είναι η πλαστικότητα, και η πλαστικότητα έχει μεγάλη σημασία και σε μικρή ηλικία και βέβαια όταν υπάρχουν βλάβες δομικές. Την πλαστικότητα την ανακαλύψαμε μετά από τους πολέμους, όταν είχαμε ανθρώπους, πάρα πολλούς, που ήταν θύματα χτυπημάτων, ειδικά στην περιοχή του κρανίου, και καταλάβαμε ότι όταν είχαν χτυπηθεί σε ένα σημείο, είχαν π.χ. αφασία, είχαν προβλήματα ομιλίας, προβλήματα κίνησης, προβλήματα μνήμης, και σιγά σιγά καταλάβαμε ότι υπήρχαν περιοχές προτίμησης. Στην πραγματικότητα αυτές είναι κυρίαρχες, αλλά δεν είναι αποκλειστικές. Αυτές οι περιοχές ελέγχουν μία ζώνη της δραστηριότητας του μυαλού, αλλά αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι αν το μυαλό χτυπηθεί, σιγά σιγά λόγω της πλαστικότητας του νευρονικού δικτύου, γιατί αποτελείται από νευρώνες, αυτοί αλλάζουν ειδικότητα και συνεχίζουν να κάνουν την ειδικότητα που λείπει. Τώρα έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε λίγο πιο οργανικά. Θα δείτε ότι άμα κοιτάξετε τις υποδομές που αποτελούν την δομή μας, π.χ. ας πούμε τα κύτταρα που έχετε στα χέρια σας, τόσο απλά, σε σχέση με τα κύτταρα που έχετε στο μυαλό σας, τα κύτταρα που έχετε στα χέρια σας τα χάνετε πολύ γρήγορα και αναπαράγονται πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό ουσιαστικά όταν τρίβετε τα δάχτυλά σας βλέπετε ότι ουσιαστικά φεύγουν κομμάτια από τα χέρια σας, από αυτήν την τριβή, πολύ εύκολα, γιατί είναι η εξωτερική φλούδα. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι στο νευρονικό δίκτυο οι νευρώνες του εγκεφάλου είναι από τις πιο παλιές δομές. Με ποια έννοια? Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και λόγω εξειδίκευσης. Αρχικά νομίζαμε ότι οι νευρώνες δεν μετακινούνται και μετά καταλάβαμε ότι οι νευρώνες μετακινούνται, ότι η εγκεφαλική μάζα δεν είναι τόσο σταθερή όσο θεωρούσαμε παλιά, πριν μερικές δεκαετίες, και συνεχώς με αυτή την δράση έχουμε αλλαγές της εξειδίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, το λέμε τώρα ειδικά για τα μικρά παιδιά, όπως ξέρετε, όταν μιλούμε στα μικρά παιδιά έχουμε μια τάση απλοποίησης των λέξεων, διότι θεωρούμε ότι δεν θα καταλάβουν. Αυτό μπορεί να φαίνεται σωστό κατά πρώτη προσέγγιση. Στην πραγματικότητα αυτό που είδαμε είναι ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου δεν εκφυλίζονται οι λέξεις και χρησιμοποιούμε τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι ενήλικες, έχουν μία
ανώτερη εξέλιξη από τα παιδιά στα οποία μιλάμε με έναν τρόπο πολύ μορουδίστικο, και είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε σαν λάθος όταν λέμε ότι μιλάμε στα σκυλιά ή στις γάτες. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε αναλύσει ακριβώς τι ακούν. Άμα ξέραμε τι ακούν, θα καταλαβαίναμε γιατί οι οδηγίες π.χ. για τους σκύλους γίνονται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα που είναι ορθή και κοφτή, για να καταλάβουν καλύτερα το σήμα. Επανέρχομαι τώρα στα παιδιά. Στα παιδιά λοιπόν η πολυπλοκότητα των δομών επηρεάζει την εγκεφαλική δράση και δραστηριότητα. Θα δείτε λοιπόν μερικά παιδιά που αγαπούν πάρα πολύ τις περίπλοκες λέξεις, που να είναι μεγάλες, με μια γραφή που μπορεί και να μην την κατέχουν, απλώς τους αρέσουν. Αυτά τα παιδιά έχουν μια τάση να έχουν μια ανώτερη εγκεφαλική δραστηριότητα από τα παιδιά που θέλουν μόνο τις απλές λέξεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Σημαίνει ότι αν μάθουμε στα παιδιά μας λέξεις που είναι λίγο πιο πολύπλοκες και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ απλοποιήσεις που εκφυλίζουν τις λέξεις, ο εγκέφαλός τους προσαρμόζεται, μαθαίνει καλύτερα πιο περίπλοκες και πολύπλοκες δομές και αποκτά ο ίδιος μια πολυπλοκότητα που είναι ενισχυμένη. Το ίδιο συμβαίνει και στα θέματα της μνήμης. Πολύ συχνά ακούτε, ακόμα και παιδιά, οι γονείς να σας λένε «εγώ δεν έχω καλή μνήμη» ή «έχω μικρή μνήμη» ή «ξεχνάω συχνά» κτλ. Άρα να θυμάστε πρώτα απ' όλα ότι η μνήμη, και το λέω και για τις μαμάδες αυτό, η μνήμη είναι μόνο και μόνο θέμα εξάσκησης. Άρα αυτό που έχουμε εντοπίσει τώρα που έχουμε εικόνες και έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα το χρησιμοποιήσουμε στην παιδεία, ειδικά για τα παιδιά, όταν έχουμε εικόνες εγκεφαλικές της δραστηριότητας του εγκεφάλου, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν μικρή μνήμη χρησιμοποιούν σχεδόν μία ή ελάχιστες περιοχές του εγκεφάλου για να αποθηκεύσουν δεδομένα, και αυτά που έχουν μεγάλη μνήμη ή έχουν εξασχηθεί περισσότερο είναι αυτά που χρησιμοποιούν πολλές περιοχές ταυτόχρονα του εγκεφάλου, που συνδυαστικά παράγουν ένα αποτέλεσμα που είναι πιο ανθεκτικό λόγω της βέλτιστης αντιμετώπισης των προβλημάτων. Άρα θα μου πείτε πώς μπορούμε όμως να κάνουμε διάφορα τεστ μνήμης. Θα μου πείτε είναι απλό, μπορεί να δείτε στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι ελάχιστα από αυτά είναι σοβαρά, εκτός αν είναι εξειδικευμένα. Άρα ας περάσουμε σε πολύ απλές παρατηρήσεις που μπορεί να κάνετε και εσείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα, για να δείτε αν έχετε μνήμη, μπορείτε να βάλετε, ας πούμε, να σας γράψουν 10 λέξεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη, ας το πούμε ότι είναι τυχαίες από ένα λεξικό, και πρέπει να τις θυμηθείτε στην σειρά που θα σας τις πούν. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Μερικοί από εμάς δυσκολεύονται, αλλά θα δείτε ότι όταν το κάνετε πιο συστηματικά θα καταλάβετε επίσης ότι όταν είναι το πλήθος των λέξεων μεγαλύτερο από 10, ας πούμε ότι είναι 20, σιγά σιγά θα δείτε ότι υπάρχει μια τεχνική να δημιουργήσετε μια ιστορία που χρησιμοποιεί τις λέξεις. Άρα ο εγκέφαλός μας δεν κρατάει μόνο αυτές τις λέξεις, κρατάει αλγοριθμικά την ιστορία που πατάει πάνω σε αυτές τις λέξεις για να φτιάξει την πλοκή της, και κατά συνέπεια την ώρα που λέει αυτή την ιστορία ξαναεμφανίζονται οι λέξεις. Αν θα μου πείτε το χρησιμοποιούμε αυτό, ναι, το χρησιμοποιείτε σχεδόν συστηματικά όταν πάτε σε μια περιοχή η οποία δεν είναι πολύ γνωστή όσο αφορά τις ονομασίες. Φανταστείτε ότι δεν έχετε GPS και πάνω κάτω τι κάνετε την ώρα που πηγαίνετε στην περιοχή? Θυμάστε ότι κάπου πρέπει να στρίψετε δεξιά, ότι στο φανάρι θα πάτε αριστερά. Αλλά άμα σας το έλεγε κάποιος να το θυμηθείτε εξ αρχής, μπορεί να δυσκολευόσασταν. Την ώρα όμως που πηγαίνετε με το αυτοκίνητο, σιγά σιγά αναγνωρίζετε αυτά τα σήματα και μπαίνετε σε διασταυρώσεις στις οποίες δεν ξέρετε από την αρχή να πείτε πώς θα πάτε. Αυτό λοιπόν έχει σχέση με την αλγοριθμική γνώση, δηλαδή πάνω κάτω
λέτε ένα πράγμα, σας θυμίζει ένα άλλο και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Το κλασικό παράδειγμα είναι όταν μαθαίνουμε ένα ποίημα, πάνω κάτω ο πρώτος στίχος τραβάει τον δεύτερο που τραβάει τον τρίτο κτλ. Γιατί υπάρχει μια δομή. Αν θέλετε όμως να δείτε αν έχετε γνήσια μνήμη και είστε στα όρια της φωτογραφικής, πρέπει να σας βάλουν π.χ. 20 λέξεις οι οποίες να είναι ανορθόγραφες. Διότι όταν είναι σωστά ορθογραφημένες, ξαναμπαίνει το πλαίσιο της μνήμης λόγω των γνώσεων. Όταν η ορθογραφία είναι αλόκοτη, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσετε ένα αλφάβητο που να είναι π.χ. ελληνικό, να δημιουργήσετε λέξεις που δεν υπάρχουν και να δείτε αν τις θυμάστε. Θα δείτε λοιπόν ότι είναι χαρακτηριστική η διαφορά, είναι με εκεί που δεν θυμούνται απολύτως τίποτα και νομίζουν ότι η γραφή ήταν έτσι, ενώ ο εγκέφαλος όταν εντοπίζει ότι οι λέξεις δεν έχουν κανένα νόημα, τότε αρχίζει να τις θυμάται εικονικά. Και αυτό τώρα θέλω να σας το δείξω πώς μπορεί στην έξυπνη παιδεία να λειτουργήσει. Κλασικά, όταν είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης, λέμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν από μία ηλικία και μετά. Αλλά θα μπούμε στις λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές, αλλά πάνω κάτω αυτή είναι η ιδέα, είναι ότι απαιτά από μία ηλικία πρέπει τα παιδιά να έχουν διαβάσει. Το ερώτημα είναι τι κάνουν πριν. Τα παιδιά πριν την ανάγνωση ξέρουν να κάνουν αναγνώριση. Άρα, κοιτάξτε τώρα μια μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Στην πραγματικότητα μπορούμε να βάλουμε το παιδί να ζωγραφίζει δομές απλές, έναν κύκλο, ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο, και αυτές οι δομές να τις αναγνωρίζει. Είναι πολύ πιο εύκολο, χωρίς να ξέρει καν πώς λέγονται. Όταν αρχίζει να αναγνωρίζει δομές, μπορούμε μετά να του παρουσιάσουμε δομές που είναι πιο πολύπλοκες και να τις θυμάται. Δηλαδή, ας πούμε, ένα αστέρι με 5 κορυφές, με 6, με 7. Μετά να θυμάται ένα συνδυασμό, ένα τετράγωνο που είναι μέσα σε ένα τρίγωνο κτλ. Ανάλογα με τις αποδόσεις που έχετε, μπορεί να συνεχίσετε και στη συνέχεια μπορεί να του βάλετε να θυμάται και να αναγνωρίζει δομές οι οποίες χωρίς να ξέρει τι είναι, ουσιαστικά αποτελούν γράμματα. Άρα τι γίνεται τώρα για το παιδί? Μπορεί το παιδί να αναγνωρίσει γράμματα χωρίς να τα διαβάζει. Είναι αυτό που μας συμβαίνει εμάς όταν πάμε στο εξωτερικό και πάνω κάτω αναγνωρίζουμε μια λέξη χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι λέει, αλλά ξέρουμε ότι πάνω κάτω είναι μια πόλη σε αυτή την περιοχή. Τώρα άμα μας έλεγαν μια κρίβη να την ξαναγράψουμε, θα ήταν δύσκολο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν διαβάζετε Ντοστογεύσκη, βλέπετε πάρα πολλά ονόματα, γιατί έχει μια τάση το ίδιο με τον Τολστόι, είναι γραμμένα βέβαια σε ελληνικούς χαρακτήρες ή λατινικούς ανάλογα πως το διαβάζετε, πάνω όχι σε κυριλικούς. Έχετε κάτι ονόματα που είναι έτσι, τρία, γιατί είναι Δημήτρη, Βασίλιεβ, Τροποφόμοβιτς κτλ, κάτι ένα πράγμα τέτοιο. Και άμα σας ρωτούσε κάποιος πως το γράφεις, στην πραγματικότητα τι καταλαβαίνετε είναι ότι το αναγνωρίζετε την ώρα της ανάγνωσης και όχι τόσο ότι το διαβάζετε. Άρα όταν δεν διαβάζετε ποτέ δυνατά και κάποιος ξαφνικά σας πει πώς το διαβάζεις αυτό, θα δείτε ότι θα μπερδευτείτε την ώρα της ανάγνωσης. Αλλά τι κάνει ο εγκέφαλος? Επειδή δεν είναι τόσο γνωστό, περνάει ξανά από την αναγνώριση. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται με τα παιδιά. Άρα τώρα φανταστείτε μια άσκηση λίγο πιο έντεχνη. Θα μου πείτε αυτό αποκλείεται να γίνεται, και όμως γίνεται. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε τα γράμματα τα οποία τα έχετε παρουσιάσει σε ένα παιδί πολύ μικρής ηλικίας ως σκίτσα, ζωγραφιές, τα αναγνωρίζει, δηλαδή όταν του λέτε αυτό εδώ το ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο και δεν το μπερδεύει, και στη συνέχεια μπορεί να του μάθετε ότι υπάρχει μια σειρά. Δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ποια είναι η σειρά. Ας πούμε, άμα σας βάλω ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο, ένα πεντάγωνο, για μας που καταλαβαίνουμε ότι έχει σχέση με το 3, 4 και το 5, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σειρά. Για ένα παιδί που είναι απλώς ζωγραφιές, δεν ξέρει ποια είναι αυτή η σειρά. Όμως, άμα του πούμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο, αυτό θα είναι το δεύτερο κτλ.,
τότε ουσιαστικά μπορεί να βάλει τα γράμματα σε μια σειρά και να θυμάται τη σειρά. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορώ να ξέρω αν θυμάται τη σειρά. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτον, του βάζετε να τα βάλει στη σειρά και λίγο πιο πολύπλοκο, του βάζετε να κάνει ένα γράμμα και να του πείτε ποιο είναι το επόμενο. Όταν το καταφέρει αυτό με οποιοδήποτε γράμμα, να ξέρετε ότι ακόμα και τα παιδιά που διαβάζουν μερικές φορές δυσκολεύονται. Άμα τους πείτε ξαφνικά μέσα στο αλφάβητο το γράμμα ρο, ποιο είναι το επόμενο, πολλά παιδιά στην αρχή ξαναξεκινάνε από το α μέχρι να ξαναφτάσουν στο ρο και να ανακαλύψουν ποιο είναι το επόμενο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βρούμε μια μεθοδολογία που μας επιτρέπει να έχουμε τα γράμματα στη σειρά και να κάνουμε κάτι που πραγματικά είναι φαινομενικό, με την έννοια του φαινομένου βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα είναι σχεδόν θαύμα για μερικούς, είναι μετά να παρουσιάζουμε το λεξικό σε ένα παιδί. Αλλά παρουσιάζεται ένα λεξικό και το παρουσιάζεται με τον εξής τρόπο. Του δείχνετε ότι τα φύλλα έχουν πάνω κώδικες και αυτοί οι κώδικες επιτρέπουν να ξέρουν αν είναι δεξιά ή αριστερά από ένα συγκεκριμένο γράμμα, χωρίς όμως να ξέρουν ότι είναι γράμμα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ποιο είναι, αν καταφέρετε να το εξηγήσετε αυτό στο παιδί, θα δείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα παιδί που να βρίσκει μία λέξη σε ένα λεξικό χωρίς να διαβάζει. Θα μου πείτε, αυτό είναι αδιανόητο. Όμως είναι τόσο λίγο αδιανόητο που πάνω κάτω είναι αυτό που κάνουμε εμείς όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα και δεν είμαστε τόσο σίγουροι για τα γράμματα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό σαν άσκηση, θα σας συστήνω, ειδικά για θέματα μνήμης, πάρετε μια γλώσσα που δεν ξέρετε καθόλου, κινέζικα, ινδικά, κμέρ, ό,τι θέλετε. Πάρετε λοιπόν μια γλώσσα στην αρχή που να μην έχει και πολλούς χαρακτήρες και μάθετε τους χαρακτήρες όχι όμως ως ήχο, όχι ως συνδυασμό, απλώς ως γράμματα. Αλλά θα δείτε ότι ουσιαστικά θα κάνετε αναγνώριση μοτίβων, pattern recognition. Και αυτό θα σας επιτρέψει σιγά σιγά, με λίγο εκπαίδευση βέβαια, να βρείτε αυτά τα γράμματα στη σειρά. Από τη στιγμή που έχετε αυτά τα γράμματα στη σειρά, μία είναι η σοβαρή άσκηση, είναι αυτή. Μόλις θα πάρετε ένα λεξικό, γνωρίζοντας τα γράμματα ποια είναι στη σειρά ως σχήματα, μπορείτε να βρείτε σε ποια σελίδα βρίσκεται η λέξη που ψάχνετε ως σχήμα. Και στη συνέχεια να βρείτε μέσα στη σελίδα που βρίσκεται η λέξη. Τώρα, άμα περάσουμε σε ένα στάδιο που έχει σχέση με την ανάγνωση και θέλουμε να μάθουμε πώς λειτουργεί ένα λεξικό, το κάνουμε πολύ συχνά στο εξωτερικό, λιγότερο στην Ελλάδα, και είναι κρίμα γιατί μερικές φορές θα μπορούσε να είχε άμεση απόδοση. Είναι ότι πρέπει να μάθουμε σε ένα παιδί πώς ψάχνει μία λέξη σε ένα λεξικό. Αρχικά εμείς το κάνουμε με την ανάγκη, δηλαδή βάζουμε ένα παιδί να ψάξει την ορολογία μιας λέξης και έχει ως στόχο να βρει την ορολογία. Στην έξυπνη παιδεία τι θα κάνουμε πρώτα? Πρώτα θα του μάθουμε την τεχνική να βρίσκει μία λέξη γρήγορα, όποια και να είναι, χωρίς να διαβάζει τι λέει. Άρα, έχετε το παιδί, ανοίγει το λεξικό, του λέτε ψάχνω τη λέξη τάδε και πρέπει γρήγορα να γυρίσει τις σελίδες κοιτάζοντας μόνο τα φύλλα, τα πάνω, δηλαδή τους δείκτες, να βρίσκει γρήγορα μέσω της διχοτομίας ποια είναι η σελίδα. Μετά μπαίνει μέσα στη σελίδα, κοιτάζει τυχαία σε ένα σημείο και να ξέρει αν πρέπει να ανεβεί και να κατεβεί και πόσες φορές θα το κάνει αυτό μέχρι να σταθεροποιηθεί σε μία λέξη. Αν τώρα του πείτε του παιδιού ότι ο στόχος είναι να βρίσκει γρήγορα μία λέξη, θα δείτε, εμείς το έχουμε κάνει με παιδιά και λειτουργεί πάρα πολύ ωραία γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, βάζουμε χρονόμετρο. Εντάξει. Αλλά τώρα φαντάζομαι το μικρό παντελή. Του βάζω χρονόμετρο και του λέω, κοίτα, σου δίνω μια λέξη, σε πόσο χρονικό διάστημα τη βρίσκεις. Άρα αρχικά του λέτε ένα χρονικό διάστημα για να μην αγχωθεί, το οποίο να είναι αρκετά μεγάλο. Π.χ. να είναι πάνω από 2 λεπτά. Μετά στη συνέχεια το κάνετε με 2 λεπτά και μετά περνάτε στο 1 λεπτό έως να φτάσετε στα 30 δευτερόλεπτα. Επειδή δεν είμαστε μόνοι με τον Παντελή, βλέπω τα βλέμματα των άλλων, γίνεται. Ωραία, εφόσον γίνεται αυτό και μπορεί και να γίνει και σε σχολείο. Εφόσον γίνεται αυτό, κατεβάζεται
όχι, προσέξτε, όχι ως διαγωνισμό. Η ιδέα απλώς είναι να έχουν μία βάση και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε στα παιδιά ότι όποια και να είναι η λέξη σε ένα λεξικό, την βρίσκουμε με την ίδια ταχύτητα όταν δεν γνωρίζουμε το λεξικό. Για άμα ξέρουμε ακριβώς ότι, ας πούμε, είναι μία λέξη με α, θα πάμε κατευθείαν στην αρχή. Αλλά άμα δεν ξέρουμε ακριβώς τα χράματα, τη σειρά, σας δίνω ένα παράδειγμα, το Z σε εμάς δεν είναι στο τέλος, στα λατινικά είναι στο τέλος. Άρα, άμα αλλάζετε αυτή την γραφή, τότε δεν έχετε την ίδια μεθοδολογία. Τώρα, τι γίνεται. Αν το παιδί καταφέρει να είναι κάτω από τα 30 δευτερόλεπτα για να βρίσκει οποιαδήποτε λέξη στο λεξικό, χωρίς να έχει ανάγκη ακόμα να την διαβάσει. Στην πραγματικότητα, τι έχει ενεργοποιήσει. Έχει ενεργοποιήσει την αναγνώριση μοτίβων. Έχει ενεργοποιήσει την μεθοδολογία της διχοτομίας, της διχοτόμησης. Έχει ενεργοποιήσει μία μεθοδολογία που βασίζεται σε δύο βήματα και όχι σε τρία. Έχει λοιπόν μία απόδοση για να βρίσκει εύκολα αυτό που θέλει και στη συνέχεια μπορεί να καθίσει όσο θέλει για να διαβάσει το λήμα. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι αρχικά εμείς τι κάνουμε. Στην εκπαίδευση βάζουμε πρώτα να μάθουν την έννοια του λήματος και στο ενδιάμεσο τους βάζουμε ένα εμπόδιο που είναι πώς να το βρουν. Ενώ στην πραγματικότητα, στην έξυπνη παιδεία, τι κάνουμε. Το εμπόδιο το μετατρέπουμε ως στόχο. Το εμπόδιο ξέρουμε στη συνέχεια να το προσπερνάμε. Και τελικά όταν βάζουμε το εμπόδιο μέσα στο λήμα και την έβρεση του λήματος, το ενδιαφέρον για το παιδί είναι τι λέει το λήμα και όχι το εμπόδιο. Ενώ πολλά από τα παιδιά που αρχίζουν χωρίς μεθοδολογικό τρόπο να αναζητούν μια λέξη, χάνουν πάρα πολύ χρόνο στο πώς να την βρουν και όχι τι λέει. Και μετά, επειδή είναι πιο αργά από τα άλλα π.χ., θα διαβάσουν λιγότερο τι λέει η λέξη και θα έχουμε την εντύπωση ότι έχουν ελάχιστη απόδοση. Ενώ στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξουμε το χρονικό διάστημα στον εγκέφαλό τους που χρησιμοποίησαν για να διαβάσουν το λήμα ή για να βρουν το λήμα, θα καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο ήταν η έβρεση με τη μεθοδολογία και όχι η ανάγνωση του λήματος. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το πετύχουμε αυτό, στην πραγματικότητα αποφεύγουμε μερικές δυσκολίες που εμφανίζονται και λόγω της δυσλεξίας. Και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο? Ένα παιδί που είναι δυσλεκτικό θα έχει προβλήματα στο να αναγνωρίσει μερικούς χαρακτήρες μέσα σε μία λέξη. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ακόμα την έννοια της λέξης. Άρα την δυσλεξία την μεταφέρουμε σε μία δομή όπου έχουμε μόνο αναγνώριση σχημάτων. Όταν τα σχήματα μοιάζουν, να ξέρετε γενικότερα ότι όταν κοιτάζετε το αλφάβητο από μία γλώσσα ξένη, έχετε την εντύπωση ότι όλα τα γράμματα μοιάζουν. Και είτε, πώς το κάνουν αυτό και πώς δεν τα ξεχωρίζουν. Άμα διαβάζετε τα αρμενικά, αρχικά, το λέω συχνά σαν παράδειγμα γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, διαβάζετε για πρώτη φορά αρμενικά, έχετε την εντύπωση ότι γράφουν παντού ύψιλον. Και μετά όταν το κοιτάζετε λίγο πιο προσεκτικά, βλέπετε ότι είναι ένα ύψιλον που έχει μια γραμμούλα πάνω, το άλλο έχει μια γραμμούλα κάτω, το άλλο έχει μια γραμμούλα αριστερά, μια γραμμούλα δεξιά, λίγο πιο κοντή, και λέτε τελικά όλα αυτά είναι γράμματα διαφορετικά. Άρα, για να καταλάβετε τι λέω, θα πάρετε λοιπόν τα γράμματα και θα τα κόψετε στα δύο, οριζόντια, τσακ. Και τώρα το ερώτημα είναι, φανταστείτε τα γράμματα, εδώ είναι καλό γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο Παντελή και δεν μπορούν να τα δουν, άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό να το φανταστούν. Θέλω να φανταστείτε τώρα το πάνω μέρος των γραμμάτων και το κάτω μέρος των γραμμάτων. Και θέλω να αναρωτηθείτε αν βλέπατε μόνο το πάνω, αν αναγνωρίζετε όλα τα γράμματα. Ή αν βλέπατε μόνο το κάτω, αν αναγνωρίζετε όλα τα γράμματα. Άμα το κάνετε εύκολα σε ένα αλφάβητο, αλλάξτε, ας πούμε πάρετε το ελληνικό ή το λατινικό, τα πιο κλασικά, και μετά να σκεφτείτε τι θα γινόταν άμα σας έδειχναν ένα άλλο αλφάβητο, π.χ. τα αρμενικά ή ακόμα και τα ρώσικα,
Κμέρο, όπως λέγαμε, ή ακόμα Ινδί, θα βλέπατε ότι ήδη μοιάζουν σε απίστευτο βαθμό μεταξύ τους, επειδή είναι λόγω άγνοιας από μας. Είναι ένα φαινόμενο που θα παρατηρήσετε με έναν πολύ απλό τρόπο. Όσο δεν έχετε ένα σκυλί κάποιας ράτσας, σας φαίνονται όλα ίδια. Μόλις αποκτάτε ένα σκυλί κάποιας ράτσας, έχετε την εντύπωση ότι είναι όλα διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Είναι ο εγκέφαλος που λειτουργεί έτσι. Ας πούμε, εμείς λέμε οι Κινέζοι είναι όλοι οι ίδιοι. Πώς μπορεί να είναι όλοι οι ίδιοι, αφού είναι 1,5 δισεκατομμύριο? Και στην πραγματικότητα τι καταλαβαίνουμε? Αναγνωρίζουμε πιο εύκολα τους λευκούς, επειδή οι Κινέζοι μας φαίνονται ίδιοι. Μόλις αποκτούμε έναν φίλο, έναν Κινέζο φίλο, όπου και να τον βάλουμε, ξέρουμε ότι είναι εκεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο εγκέφαλός μας αναγνωρίζει μερικούς κώδικες πιο εύκολα, λόγω συνήθειας, και μερικούς πιο δύσκολα, επειδή δεν έχει εξελιχθεί σε αυτό το τομέα. Το θέμα της αναγνώρισης μπορεί να το δείτε και πρακτικά όταν έχετε ένα ραντεβού. Άρα, άμα έχετε ένα ραντεβού, ας πούμε ότι εμείς με τον Παντελή έχουμε ένα ραντεβού στα τείχη, αφού έχουμε τα ενετικά τείχη, και λέω λοιπόν ώρα 3 θα βρεθούμε. Το πιο πιθανό τι θα γίνει? Λίγο πριν τις 3 θα δω πολλές φορές τον Παντελή, πριν δω τον Παντελή. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλός μου, επειδή περιμένει τον Παντελή στις 3, κάθε φορά που θα μοιάζει κάποιος με αυτόν, θα λέω «Α, νάτος, έρχεται». Και το πιο αστείο είναι ότι άμα δεν έχουμε ραντεβού, μπορεί να διασταυρωθούμε και να μην τον δω. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαφορά? Θα τελειώσουμε με αυτό το παράδειγμα. Είναι ότι όταν έχω αναμονή, ο εγκέφαλός μου χρησιμοποιεί αρκετά σήματα για να αναγνωρίσει ή όχι ένα άτομο, αλλά επειδή έχω αναμονή και ξέρω πότε είναι το ραντεβού, τι κάνω? Ελαχιστοποιώ το πλήθος τους και έχω την εντύπωση ότι τον αναγνώρισα μόλις έχω κάνει ήδη το 20%. Όταν δεν τον περιμένω για να τον αναγνωρίσω, πρέπει να φτάσω στο 100%, γιατί αλλιώς ακόμα και στο 20%, επειδή δεν τον περιμένω, αλλάζω τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να φανεί εντελώς και στο θέμα της επιλεκτικής μνήμης. Άρα αυτό ήθελα να σας πω, είναι ότι με αυτή τη μεθοδολογία μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τα παιδιά σε ένα θέμα που θεωρούμε πάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της ανάγνωσης. Και απλώς αυτό που βλέπαμε, που είδαμε με την ελεύθερη παιδεία, είναι ότι η αναγνώριση είναι πριν την ανάγνωση.